Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, Θεόκλητου Αρχιερέως των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Αθανασίου Υποδιακόνου, Ελισάβετ και των τέκνων, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητων, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, πάντων ημών των προσελθόντων και εγκατανήξει συμμετεχόντων εις την τέλεση της ανεμάκου μυσταγωγίας ταύτης, των διευλόγους αιτίας απολυθέντων αδελφών ημών, των ενασθενείες κατακειμένων και των απανταχού της γης ορθοδόξων αδελφών ημών, μισθή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Της αρχιεροσύνης Χριστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Τον αημνίστον προκατόχων ημών αρχιερέων Ιωαννικίου Ανθίμους Μαράγδου, Κωνσταντίου Πολυκάρπου Χρυσοστόμου,
Ιωακήμ Βασιλείου και Αυγουστίνου, των μακαρίων και αιμνήσων κτητόρων και αναγεννηστών του Αγίου Ναού τούτου και πάσων των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και εν δόξος πεσόντων εν της ιερής αγώσιν του έθνους ημών, των γονέων, αναδόχων διδασκάλων και οικείων ημών. Και όντα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Θεία και Ιερά προθέση, ζώντων τε και κοιμημένων, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις την ευθοσύνη συμβόλης και ευθεία μου, και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Θέλω σήμερα μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω τον Τριαδικό Θεό μας που μέσω του Σεβασμιωτάτου μας και Μητροπολίτου μας μας αξίωσε να δούμε αυτό το μέγα μυστήριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου που τόσο καιρό σταθήκατε δίπλα μου και μου συμπεριφερθήκατε σαν να είμαι παιδί σας,
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους χωριανούς μου, όλα τα διπλανά χωριά, όσοι παρευρεθήκανε σε αυτό το μυστήριο. Θέλω επίσης να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου και στη γυναίκα μου που τόσο καιρό στάθηκαν δίπλα μου. Πάτερ Γιώργη, πάρα το όνειρό σου έγινε πραγματικότητα. Θέλω μία χάρη. Θέλω να φωνάξουν όλοι άξιους για τον Παπαγιώργη μας και για τον Μητροπολίτη μας. Αγαπητέ μου υποδιάκονε Αθανάση, σεβαστοί πατέρες, αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, μας αξιώνει σήμερα η χάρη του Αγίου Πνεύματος κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας να χειροτονήσουμε και τον συμπατριώτη μας και συγχωριανό μας Αθανάσιο Γάτσο, διάκονο της Αγίας μας Εκκλησίας, της τοπικής Μητροπόλεως μας, αλλά και του Ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου, του ομονίμου χωριού μας, του πανέμορφου και εξακουστού σε όλη την Ελλάδα. Και συγχρόνως να δοξάσουμε τον Χριστό επιπλέον, που άκουσε και τις προσευχές του Πατρός Γεωργίου και όρισε πριν συνταξιοδοτηθεί ακόμη να στείλει ο Θεός τον Διάκονο, αλλά και τις δικές μου παρακλήσεις και την αγωνία να βρούμε νέους, ικανούς και κατά το δυνατόν καθαρούς ανθρώπους για να υπηρετήσουν την Εκκλησία μας, δηλαδή τον λαό, όλους εσάς. Σήμερα κατά την Ευαγγελική περικοπή ακούσαμε όλοι ο Χριστός να θεραπεύει έναν παραλυτικό τον οποίο πλησίασε και πρώτα του είπε «Σου συγχωρώ τις αμαρτίες» και έπειτα ο άνθρωπος απόθηκε μόνος του και πήγε στο σπίτι του. Και με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία διδάσκει ότι η ασθένεια στον κόσμο που όλοι μας υποφέρουμε, όχι προσωποποιημένη μόνο, αλλά κυρίως σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Δηλαδή, το όχι προσωποποιημένη εννοώ πως όποιος είναι άρρωστος δεν σημαίνει ότι είναι αμαρτωλός και εμείς που σήμερα είμαστε υγιείς είμαστε άγιοι. Όχι με αυτή την έννοια. Αλλά έρχεται ο Θεός και μέσα από τις ασθένειες, είτε τις ψυχικές, όπως είδαμε την προηγούμενη Κυριακή με τη θεραπεία των δαιμονιζομένων, των γαδαρινών ή των γεργεσινών, και σήμερα με τη θεραπεία την σωματική του παραλύτου, έρχεται ο Χριστός και μας επισκέπτεται πολλές φορές μέσα από τις δοκιμασίες και τις ασθένειες, αφού έχουν προηγηθεί πολλές δικές του επισκέψεις, ίσως που ο καθένας δεν έχει καταλάβει. Όμως, η θεραπεία της ψυχής είναι αυτή που στο σώμα δίνει την δυνατότητα να ζήσει αιώνια, έστω και μέσα από κάποιες δυσκολίες. Η μοναδική αναπηρία, έτσι όπως αυτή καταγράφεται στην ασκητική θεολογία, δεν είναι η έλλειψη κάποιων μελών του σώματός μας, αλλά η σκληροκαρδία και η απομάκρυσή μας από τον Θεό. Αυτή λοιπόν την πνευματική θεραπεία που σήμερα προβάλλει ακόμη και για το σώμα
το Ευαγγέλιο. Έρχεται η Εκκλησία μέσα στους αιώνες και μέσα από την διαδοχή των Αποστόλων και χειροτονεί τους πνευματικούς ιατρούς, τους κληρικούς. Οι Απόστολοι γίνονται η πηγή από όπου η χάρη του Θεού μεταλαμπαδεύεται στους επισκόπους και μέσω των επισκόπων και της κανονικής εκκλησίας η σκυτάλη περνά στους ιερείς για να θεραπεύσουν όχι οι ίδιοι, όχι εμείς επειδή αξίζουμε κάτι, αλλά επειδή φέρουμε την ιεροσύνη, δηλαδή το μέσο που ο κόσμος μπορεί να θεραπευτεί, επειδή οι ιερείς και οι αρχιερείς τελούμε την Θεία Λειτουργία. Ό,τι ιερότερο, ό,τι σημαντικότερο, ό,τι πιο σπουδαίο μπορούμε να κάνουμε στον κόσμο είναι να συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και από αυτό να παίρνουμε δύναμη και να θεραπευόμαστε στις ασθένειες που έχουμε. Αυτό λοιπόν το έργο είναι έργο των ιερέων κατεξοχήν. Και με αυτή την έννοια οι ιερείς γίνονται ιατροί και θεραπευτές μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας που μπορούν να θεραπεύσουν τον κόσμο ακόμη και όταν οι ίδιοι είμαστε ασθενείς. Βλέπετε, οι άνθρωποι πηγαίνουμε στην Εκκλησία από ανάγκη. Η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο, είναι ένα θεραπευτήριο που υποδέχεται τον κάθε ένα άνθρωπο χωρίς να τον κρίνει, αλλά έχοντας ως μοναδικό δικαίωμα να του μεταφέρει τη χάρη του Θεού και να τον θεραπεύσει. Αυτό λοιπόν είναι το έργο των ιερέων. Γι' αυτό και όταν μας αξιώνει ο Θεός όπως αυτήν τη στιγμή να χειροτονούμε νέους ανθρώπους, είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί με αυτόν τον τρόπο θεραπεύουμε τον κόσμο από τη σκληροκαρδία και από την απομάκρυση από τον ίδιο τον Χριστό. Οι άνθρωποι πολλές φορές μας υπερεκτιμούν. Θεωρούν και λένε από άγνοια ότι είμαστε οι αντιπρόσωποι του Θεού στον κόσμο. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη καμίας αντιπροσωπείας. Είναι πανταχού παρόν. Αντιθέτως, ο ιερέας είναι ο εκπρόσωπος των ανθρώπων στη λατρεία. Βλέπετε, όλοι στέγεστε μακριά από το ιερό βήμα, κοιτώντας όλοι ανατολικά. Ο ιερέας είναι ο εκπρόσωπός μας. Είναι ο αντιπρόσωπός μας που στέκεται μπροστά και γίνεται η δική μας καρδιά, το δικό μας μυαλό και το δικό μας στόμα που μεταφέρει τα αιτήματα, τις αγωνίες μας, τον πόνο μας στον Θεό, έτσι ώστε Αυτός να ελεήσει και να μας θεραπεύσει. Πολλές φορές είμαστε και εμείς ασθενείς ως άνθρωποι και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Γι' αυτό και σας παρακαλώ ποτέ να μην κακολογείτε τους ιερείς. Δεν ξέρετε πάντοτε τι κρύβεται πίσω από κάθε κίνηση του ανθρώπου. Ξέρετε, όταν κάποιος έχει ένα πνευματικό χάρισμα όπως αυτό της ιεροσύνης, είναι στην ουσία από τον Θεό υποχρεωμένος να μην μιλά. Η ιεροσύνη, Αθανάση, είναι ένα σταυρός. Είναι ένα σταυρός που εξωτερικά φαίνεται όμορφος, αλλά για αυτόν που το σηκώνει είναι δύσκολος. Αλλά όταν υπολογίσουμε στην άρση του σταυρού τον Χριστό στη ζωή μας, τότε γίνεται ελαφρύς και γίνεται ευλογία για τον τόπο. Πρώτα για τον κληρικό και έπειτα για όλους εμάς που ζούμε γύρω και μέσα στην Εκκλησία και ακολουθούμε τον πνευματικό μας πατέρα που είναι ο ιερέας μας. Έτσι λοιπόν, αγαπητέ μου Αθανάση, αποφασίσαμε
Σήμερα, μετά και την επικοινωνία που είχαμε μαζί και με την διακόνησα πλέον από σήμερα, την Ελισάβετ, και όταν θυμάμαι την πρώτη φορά που ήρθα στους χαιρετισμούς εδώ στο χωριό, την αγωνία των ανθρώπων και την πρόταση από τότε του δικού του ονόματος, αλλά και από τις πρώτες ημέρες που ο πατήρ Γεώργιος ήρθε στο Επισκοπείο στη Φλόρινα και ήταν γεμάτος αγωνία. Τι θα γίνει, σεβασμιότατε, εγώ γερνάω. Δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Το χωριό μας είναι μεγάλο, είναι δυνατό. Θέλουμε ιερέα. Δεν ήξερα ούτε πρόσωπο ούτε καταστάσεις τότε. Όμως αυτά τα ρυθμίζει ο Χριστός. Και βέβαια μέσω του Αγίου Αθανασίου. Και εκείνοι φρόντισαν, υπέδειξαν, ξεκαθάρισαν τη σκέψη του Αθανασίου, ο οποίος μου είπε, ήταν όνειρό μου από μικρός να γίνω. Και αυτό έγινε εντονότερο και μου έγινε ανάγκη όταν γνώρισα τη γυναίκα μου, την Ελισάβετ, που παρακαλούσα την Παναγία να μου στείλει έναν τέτοιο άνθρωπο. Ο Θεός λοιπόν ενεργεί πάντα και απαντά στις προσευχές μας. Απλώς εμείς αγωνιούμε ως άνθρωποι για το χρόνο. Θέλουμε αμέσως να γίνει. Αλλά ο Χριστός δίνει όχι το συντομότερο, αλλά το καλύτερο. Και αυτό κυρίως που μας οδηγεί στην κατάρτιση των ψυχών μας. Έτσι λοιπόν ίσταται ο Αθανάσιος σήμερα ενώπιον όλων μας και παρακαλεί το Άγιο Πνεύμα να τον πληρώσει με τη χάρη του μέσω του Επισκόπου και να του δώσει τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης. Αυτόν του διακόνου θα σε παρακαλέσω, αδελφέ μου Αθανάσιο, να ακούσεις τρεις παρακλήσεις, συμβουλές δικές μου για όλη σου τη ζωή. Πρώτον, να είσαι άνθρωπος ταπεινός και προσιτός στους ανθρώπους. Εμείς υπάρχουμε για να υπηρετούμε το λαό. Η ζωή μας είναι θυσία για τον κόσμο. Είτε το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, είτε όχι. Όταν οι άνθρωποι είναι στα χωράφια τους, στις καλλιέργειές τους, στις δουλειές τους, στα σπίτια τους, εμείς τελούμε τις ακολουθίες, προσευχόμαστε και παρακαλούμε συνέχεια τον Θεό να τους έχει καλά και να μην γινόμαστε εμείς εμπόδιο από το να προσεύχονται στον ναό. Δεύτερον, θέλω όλη σου η ζωή από εδώ και πέρα να είναι γύρω από την Αγία Τράπεζα. Όλες σου οι προβληματισμοί, όλα σου τα όνειρα, όλες σου οι σκέψεις, όλες οι αγωνίες σου θα τις αφήνεις πάνω στην Αγία Τράπεζα. Η Αγία Τράπεζα είναι ο τάφος του Χριστού και είναι ο τάφος του Χριστού ο μόνος που δεν μυρίζει θάνατο, αλλά στέλνει και αναπνέει αιώνια ζωή και λύσεις για τα προβλήματα του καθενός μας. Από εδώ θα ξεκινάς την ζωή σου και εδώ θα την τελειώνεις. Μέχρι τη στιγμή που τον καθένα κληρικό θα μας καλέσει ο Χριστός στο αιώνιο και ουράνιο θυσιαστήριο και να μας αξιώσει να συνειδητουργούμε μαζί του. Μέχρι τότε και η καρδιά σου και το μυαλό σου και η αγάπη σου η πρώτη είναι η Αγία Τράπεζα. Και θέλω να σου δώσω και μία τρίτη συμβουλή. Να έχεις υπακοή και σιωπή. Πολλές φορές οι άνθρωποι εύκολα παρασύρονται και λένε πράγματα για μας. Δεν μας πειράζει. Αντιθέτως μας ταπεινώνει. Οι άνθρωποι πολλές φορές μας κατακρίνουν. Δεν τους κρατάμε κακία ποτέ. Αλλά ξέρεις, ο λόγος που μας κατακρίνουν είναι επειδή μας διακρίνουν, μας θέλουν κάτι πιο ψηλά από αυτούς. Για να τραβήξω κάποιον από τη λίμνη, από τον βούρκο, από τη λάσπη, πρέπει να είμαι έξω από αυτήν.
για να πατάω σταθερά στα πόδια μου και να έχω δύναμη να σώσω κάποιον. Έτσι λοιπόν χρειάζεται και σε εμάς. Γι' αυτό σε παρακαλώ ποτέ να μην ξεχάσεις αυτήν την ημέρα στη ζωή σου και αυτές τις τρεις παρακλήσεις του Επισκόπου που σε χειροτώνησε. Να είσαι δηλαδή ταπεινός και προσιτός στους ανθρώπους, να είσαι παπάς του θυσιαστηρίου και να προσεύχεσαι και τρίτον, να έχεις μεγάλη υπομονή και συγχωρητικότητα σε όλους τους ανθρώπους. Με αυτές λοιπόν τις απλές σκέψεις ήρθε η στιγμή που ονειρευόσουν στη ζωή σου να γονατίσεις στο θυσιαστήριο αφού έχει προηγηθεί και την αναγνώσαμε η μαρτυρία, η συμμαρτυρία όπως λέμε του πνευματικού σου, του πατρός Γεωργίου Μογλενίδη από τον Άγιο, από τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη του Αμυνταίου όπου σε εξέτασε, είδε την καρδιά σου και την ειλικρίνειά σου και έδωσε αυτή τη συμμαρτυρία που δίνει σε μένα τη δυνατότητα να σε χειροτονήσω. Θέλω σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και τις ευχές του πατρός Γεωργίου και αμέσως να ξεκινήσει το μυστήριο. Σεβασμιότατε, δεν βρίσκω λόγια για να σας εκφράσω την χαρά και την συγκίνηση και την ευγνωμοσύνη που αισθάνομαι σήμερα. Αυτές τις ωραίες στιγμές που ζούμε στην ενορία μας. Συμπλήρωσα φέτος 53 ευλογημένα χρόνια στο θείο λειτουργήμα της Ιεροσύνης, υπηρετώντας τα μισά από αυτά στο παλιό μας οικισμό, στο ιστορικό ναό της Αναλήψεως του Κυρίου και τα υπόλοιπα στο ναό Άγιο Αθανάσιο, στο ομώνυμο ναό. Είχα την Θεία Ευλογία να χειριτονηθώ από τον μακαριστό γέροντα Αυγουστίνο Καντιώτη, να ζήσω όλα τα έτη της αρχιεροσύνης του σεβαστού προκατόχου σου σας πατρός Θεοκλήτου και να νιώσω όλο το πατρικό ενδιαφέρον και την αγάπη τους τόσο προς την ταπεινότητά μου όσο και προς την ενορία μας. Σήμερα εσείς επαναλάβατε και επιδεινώσατε πανηγυρικά την συνέχεια αυτής της αγάπης και του πατρικού ενδιαφέροντος. Για το σημερινό γεγονός της χειροτομίας του Διακόνου Αθανασίου δεν σας κρύβω ότι τα τελευταία χρόνια μας κατήχε μεγάλη αγωνία εμένα και τους ενωρίτες μου για την επόμενη μέρα, για τη συνέχεια του λειτουργήματος του Εφημερίου στον Άγιο Αθανάσιο. Εσείς σήμερα δώσατε την λύση και σημάνατε το τέλος της αγωνίας μας και με το καλύτερο και το πιο άμεσο τρόπο. Σας εκφράζουμε την απέραντη αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας γι' αυτό. Ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός τόσο σε εσάς σεβασμιότατε, όσο και στον νεοφώτιστο διάκονο Αθανάσιο να σας χαρίζει υγεία και πολλές δυνάμεις για το πνευματικό και κοινωνικό ποιμονικό σας έργο. Ευχαριστώ σεβασμιότατε. Ευχαριστούμε πατέρα Γεώργη για τις ευχές σας. Εγώ τον χειροτονώ, αλλά τον παραδίδω σε εσάς. Να τον εκπαιδεύσετε. Ο Θεούλης μας. Να τον εκπαιδεύσετε. Ο Θεούλης μας. Να του δείξετε ό,τι χρειαστεί και εγώ όπου χρειαστεί. Αλλά επειδή είστε έμπειρος άνθρωπος και αγαπάτε και είναι αποδεδειγμένο αυτό και την ενορία σας την οποία υπηρετήσατε 53 χρόνια. Εγώ δεν έχω ζήσει τόσο. Εύχομαι να σας μοιάζει και να πάρει τη δύναμη και τη ζωντάνια σας και την αγωνία για το ποίμιο. Αγαπητέ μου Αθανάση,
εισέλθε η συγχαρά του Κυρίου. Η Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσαν και τα ελείποντα αναπληρούσαν. Προχειρίζεται Αθανάσιον των ευλαβέστατων υποδιάκονων εις διάκονων. Ευξόμεθα ουν υπέρ αυτού ή να έρθει επ' αυτόν η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Κύριε ο Θεός ημών, ότι προγνώση τη ήτην του του Αγίου Πνεύματος χορηγίαν καταπέμπων επί τους ορισμένους υποτισίσαν εξιχνιάς του δυνάμεως, λειτουργούς γενέστε και εξυπηρετήστε της αχράντης σου μυστηρίης, αυτός δέσποτα και τούτον, όν ευδόκησας προχειριστήνε παρεμού εις την της διακονίας λειτουργίαν, εν πάσης ενότητη διατήρησον, έχοντα το μυστήριο της πίστεως εν καθαρά συνειδήσει. Δόρισε δε αυτό την χάριν ειν έργον της διακονίας σου, και καταξίωσον αυτόν κατά τησί ευάρεστον οικονομήσε τον παρατησής αγαθότητος δεδορημένων αυτό βαθμών. Ιγάρ καλώς διακονήσαντες, βαθμών εαυτής καλών περιποιούνται και τέλειον ανάδειξον δούλων σου, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Yeah.
Ο Θεός σου σωτήρι μόν, ότι αθάρτου σου φωνή της αποστόλης σου θεσπίσας των της διακονίας νόμων και των πρωτομάρτυρων Στέφανον και ούτων αναδείξας και πρώτον αυτόν κηρύξας το του διακόνου πληρούν τα έργων καθώς διέγραπτεν το Αγίου Ευαγγελίου σου ως της θέλει εν ημίν είναι πρώτος έστω πάντων διάκονος. Συ δέσποτα των απάντων και των δούλων σου τούτων, ον κατηξίωσα στην του διακόνου υπησερθήν λειτουργία, πλήρωσον πάσης πίστεως και αγάπης και δυνάμεως και αγιασμού τη επιθυτήση του Αγίου και ζωοποιού σου πνεύματος, ουγαρεν τη επιθέση των αιμών χειρών, αλλά τη επισκοπή των πλουσίων σου υπτυρμών, δίδοτε χάρη τη αξία σου. Είναι και ούτως, πάσης αμαρτίας εκτός γεγνόμενος, εν τη φοβερά ημέρα της κρίσεώς σου, αμέμπτον σύ παραστή και των μισθών των αδιάψευτων της εις επαγγελίας κομίσιστε. Σιγαρεί ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθόμεν. Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώ, πλήρης ουρανός και η γη της δόξης σου, πάντοτε νίκια έχει στους αιώνας των αιώνων. Άξιος! Άξιος!
αυτή αλλίωση τη δεξιά του υψίστου. Ετικέτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ το προσκομισθέντο και για σένα τιμιοδόρων του Κυρίου δεηθώμε. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενας αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήρων ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει η μη τη Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Υπέρ του ρυστήν εμάς από πάσης θλίψος οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία
πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο Αναστάς εκ νεκρού Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού μικρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων εκουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Αγαθαγγέλου του Εξλωρίνης, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, των Εναγείς πατέρων ημών, Αθανασίου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας και Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, που την Θεία Μυσταγωγία να πετελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιωσες, των Αγίων ενδόξων επταφέσων, επταπέδων ενεφέσων, όν και τη μνήμην επιτέλουμεν και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ελέημον Θεό. Την ζωή, την οικογένεια, αλλά και όλο το πίμνιο που θα διακονήσει ο πατήρ Αθανάσιος, αφού στις 7 την Τετάρτη πρώτα ο Θεός θα χειροτονηθεί στην κοινότητα στο χωριό εδώ στην Τολεμαΐδα, στη Σπηλιά. Ωραία, θα χειροτονηθεί πρεσβύτερος και έπειτα θα είναι πλέον μόνιμα εδώ, αφού πρώτα εκπαιδευτεί, έτσι ώστε να σας υπηρετεί. Να ξέρετε καλά, οι μανάδες και οι πατεράδες, οι παππούδες και οι γενιάδες, ότι όταν τα παιδιά είναι μέσα στην Εκκλησία είναι ευτυχισμένα και κυρίως έχουν προσανατολισμό και ξέρουν στη ζωή τους και πώς να αμαδίσουν και πού να πάνε. Γι' αυτό λοιπόν μην φοβάστε ποτέ να έχετε τα παιδιά σας στην Εκκλησία, και όλοι εμείς κάποτε ήμασταν παιδιά ανθρώπων καθημερινών. Ο δικός μου ο πατέρας ήταν ταξιτζής και η μητέρα μου είχε ένα τσιλικατζίδικο. Κι όμως τρεις ήμασταν και συνδεθήκαμε όλοι με την Εκκλησία και ο Θεός μας αξίωσε ο καθένας να πάρει την πορεία του. Αλλά μέσα στην Εκκλησία, μέσω των ανθρώπων, των κληρικών, των επισκόπων, των ιερέων, νιώσαμε την αγάπη, την ασφάλεια, το ενδιαφέρον και κυρίως καθορίσαμε το μέλλον μας. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, να σας ευλογεί ο Θεός, κύριε Δήμαρχε, να ευλογεί τον Δήμο μας και όλη την περιοχή, κύριε Πρόεδρε, εδώ την όμορφη κοινότητά μας, και όλοι μαζί να προετοιμαστούμε και να παρακαλέσουμε την Παναγία να μας αξιώσει να εορτάσουμε την κίνηση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον και σώσον ημάς. Πάντα και θεσπόν Χριστέ ο Θεός.